Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το νέο χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης δεν βλέπουν με καλό μάτι την αλλαγή του χώρου της Λαϊκής Αγοράς, καθώς θεωρούν ότι ο υπάρχον χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος για όλους. Σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς, θέλετε να παραμείνει εδώ πέρα ή να, όπως είπε ο Δήμαρχος? Κοίτα, εγώ εδώ είμαι, από εδώ είμαι εγώ. Δεν είμαι ξένος. Και ξέρω τα κατατόπια. Η λαϊκή δουλεύει καλά, να παραμείνει, γιατί να μην μείνει. Και εμείς είμαστε και κοντά, αλλά έρχονται από πάνω και εδώ και από κάτω εδώ και είναι μια χαρά. Μόνο από πάνω μας στεναχωράει η λαϊκή, η μεγάλη. Την πήγαν και πιο πέρα ακόμα. Όχι ρε παιδιά, και πιο κοπέρα. Θα ήταν πιο κοντά στο κέντρο για να... Ναι, λίγο πιο εδώ όπως ήταν. Τι την πήγανε πιο πέρα, δεν πάω τώρα. Καμιά Πέμπτη, δεν πάω. Όχι, εδώ πέρα είναι καλά. Εγώ πιστεύω ότι είναι εδώ πέρα, έχει μάθει ο κόσμος, έρχεται εδώ, κάνει τα ψιλοψώνια, ειδικά το Σάββατο που είναι. Νομίζω ότι για να πάει σε κάποιο άλλο μέρος, αν πάει λίγο πιο μακριά, οπωσδήποτε θα υπάρχει πρόβλημα και θα ξέρει και ο κόσμος που θα πηγαίνει. Γι' αυτό. Όπου και να πάει, τα ίδια πράγματα είναι. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Το θέμα είναι να αλλάξει τη μέση. Αυτό είναι το κύριο τώρα. Εντάξει, ότι είναι καλύτερο για την πόλη. Εδώ κλείνει την κυκλοφορία, δηλαδή το Σάββατο δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ίσως χρειάζεται ένα μέρος που να είναι πιο ανοιχτό. Από την πλευρά τους, η παραγωγή είναι αντίθετη στη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι εύκολη η χρήση του χώρου που προτείνει η Δημοτική Αρχή. Εμείς ως Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως είμαστε κάθετη αντίθετη στη δημιουργία δεύτερης λαϊκής στον χώρο της Καρολίνου Δημητρίου. Και είμαστε κάθετη αντίθετη, γιατί εδώ και 32 χρόνια λειτουργούμε τον χώρο αυτόν εδώ στην Εθνική Αντιστάσεως, ο οποίος είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία της λαϊκής αυτής. Και είναι πιο κατάλληλος χώρος γιατί βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Οι πολίτες δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητα για να μετακινηθούν. Στον χώρο αυτό έρχονται νοικοκυρές, γιαγιάδες, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς να πληρώνουν ταξί, χωρίς έξοδα, και έρχονται εδώ και μέχρι το μεσημέρι μπορούν να πάρουν ό,τι προϊόντα θέλουν κάθε Σάββατο για το τραπέζι του σπιτιού τους. Είναι αυτό που λέμε από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτή τη γλυκιά συνήθεια σήμερα ο Δήμος δεν τη θέλει. Θέλει να αλλάξει και να ξαναφέρει τη λαϊκή εκεί κάτω. Κάτω εκεί που ήμασταν εκεί εδώ και 40 χρόνια, δηλαδή στην Καραόλη Δημητρίου. Κάτι που προσπαθούμε όλοι να αποτρέψουμε. Εμείς βρισκόμαστε εδώ εθιμοτυπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμαρχος θέλει να μετατεθεί λαϊκή σε άλλο σημείο. Θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος ζητάει να μείνει εδώ. Εμείς σίγουρα το θέλουμε να μείνουμε εδώ.